Το πέμπτο ζευγάρι είναι ο Γιώργος και η Έμιλη και θα χορέψουν πασοντόπλε. Βρήκαμε τραγούδι για την προεκλογική μας εκστρατεία. Μη φοβάσαι τίποτα. Γέλασα πάρα πολύ με το βίντεο σας, παιδιά. Αλήθεια σας λέω. Ελάτε λίγο πιο κοντά, καλέ. Ελάτε λίγο εδώ. Τι κάνετε, Είμαστε πολύ καλά. Μας έχει μείνει λίγο αυτός ο δυναμισμός και δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε, μου φαίνεται. Μπορούμε. Δουλέψαμε πολύ σκληρά. Το ευχαριστηθήκαμε. Πάσο ντόπλε, δυναμικός χορός. Πολύ ωραίες πρόβες. Και μακάρι να δικαιωθούμε από το αποτέλεσμα. Σαν δήμαρχος μιλάς πραγματικά, ε. Απόστολε, δεν θέλω να κάνω κάτι στη στιγμή. Τη μαχαιρώνεις, την αποκεφαλίζεις και δεν έχεις και τύψεις. Και μας το λες κιόλας. Δεν έχω τύψεις. Μου βγήκε από μέσα μου Παρασκευή και 13. Απλά δεν κούτσενα μόνο. Γιατί ο δολοφόνος εκεί κούτσενε. Σε είδα πολύ. Το μάτι σου λίγο γυάλισε σε αυτή τη χορογραφία. Έτσι έπρεπε. Να είναι το μάτι γυαλισμένο. Είχαμε ένα ατύχημα με το φόρεμα, αλλά δεν πτωηθήκαμε, δεν χάσαμε βήματα. Και αυτό είναι κάτι που μαθαίνω εδώ στο dancing. Όπως είχε πει και η Βάνα Μπάρμπα. Το dancing είναι σαν τη ζωή. Προχωράει. Ξέρεις, λοιπόν, τώρα που πες μαθαίνω, εμένα μου αρέσει το dancing γιατί μαθαίνω και εγώ κάποια πράγματα μέσα από όλους εσάς. Όπως ας πούμε ότι κάποιο μαλάκιο εφήβρε το πάσο ντόπλε. Ναι, παιδιά, δεν γίνεται. Δηλαδή είναι. Κράτα λίγο, ρε καρδούλα μου. Είναι τεντωμένα πόδια, παρακαλώ, τεντωμένα πόδια. Ο θώρακας έξω, μια στρέψη και τέντωμα. Stretching, 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 τράβα, 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 τράβα. Είναι έτσι, είναι έτσι, είναι έτσι, κύριε Κωστάλα. Είναι έτσι, αλλά τα πόδια για μένα δεν ήταν αρκετά τεντωμένα. Τις στροφές δεν ήταν τεντωμένα τα φέρετε πόδια. Φαίνεται για εσάς τα πόδια μου δεν θα είναι ποτέ αρκετά τεντωμένα. Θα βγούμε για έναν καφέ και θα είμαι μόνο με τεντωμένα πόδια. Θα έρθω έτσι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Να δω πώς θα καθίσετε με τεντωμένα πόδια. Τόσο και είναι όρθιος ο καφές. Εμένα οι χορογραφίες της Έμιλης μου αρέσουν πάντα πολύ και προσθέτει και με την παρουσία της και με το χορό της σε μια χορογραφία. Το ύφος ήταν σωστό. Το κορμί δεν είχε, κατά τη γνώμη μου, πάντα την ενέργεια που θα έπρεπε να έχει για το πάσο ντόπλε και τα πόδια, όλα αυτά ήθελαν πιο πολύ τα έτομα, ιδίως στις στροφές. Σεβαστό. Μετά από τόσες πρόβες, δεν παιδί μου να ακούσω ότι μετά δεν είναι τεντωμένα τα πόδια. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πρέπει να υπάρχει ένας στόχος. Αλλά στο τέλος μου φαίνεται ότι θα σας βάλω στόχο πίσω από την πόρτα από το καμαρίνο μου. Κυρία Δανδουλάκη. Ξεκινάω πρώτα από την Έμιλη για να καταλήξω μετά στο Γιάννη. Είναι πάντα εντυπωσιακή ο η παρουσία. Ο Γιάννης είμαι εγώ, εκείνο ο Γιώργος. Ο Γιώργος.
είναι πάντα εντυπωσιακή η παρουσία σου και πάρα πολύ ωραία η χορογραφία. Και έρχομαι στο Γιώργο για να είμαι σύντομη. Βλέπω, δεν μπορώ παρά να δω αυτή την πέμπτη φορά του dancing. Να αισθάνομαι μέσα μου ότι πρέπει να υπάρχει μια εξελικτική πορεία και τη βλέπω. Είναι πολύ, βέβαια, σαν χορός θεωρώ ότι είναι τελείως αντίθετος με αυτό που είσαι μέσα σου. Θα ήθελα περισσότερο έλεγχο, ακόμα περισσότερο έλεγχο στις κινήσεις. Μπράβο για τη δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Και θα κλείσουμε με τον Γιάννη. Εγώ είμαι. Λοιπόν, Γιώργο, χαίρομαι για τη διάθεσή σου, αλλά εγώ συμφωνώ με όλους. Ενώ υπάρχει μια εξέλιξη, αυτή γίνεται όλο και πιο αργή και θέλει πιο πολύ δουλειά. Και καλό είναι να χρησιμοποιούμε τις ευκολίες μας, αλλά σε κάποιους χορούς θέλει πραγματικά δουλειά. Δεν ξέρω αν Μαλάκιο έκανε το χορό, πάντως υπάρχουν συνάδελφοί σου που, είναι, που ξεκινήσατε μαζί και πολύ πάμε που θα το πω είναι καλύτεροι. Θα κλείσουμε τον Γιάννη. Θέλω να πω δύο πράγματα. Σε αυτό το χώρο το συγκεκριμένο, ο Γιώργος. Και κοιτάει αλλού. Ορίστε. Και σημαίνει κάτι μεταξύ σας. Πρέπει να μάθω. Okay. Σημαίνει κάτι μεταξύ σας. Ας πω εγώ για τον Γιώργο που έχει. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο χώρο. Στο συγκεκριμένο χώρο, ειλικρινά, επειδή διαφωνώ με έναν τρόπο με αυτά που άκουσα, ο Γιώργος ήταν παρόν και κράτησε όλο τον κορμό του με τόσο δυναμική και τόσο είχε στο μυαλό του την ουσία που πρέπει να έχει ο χορός αυτός, που εγώ θέλω να τον να του πω μπράβο για αυτό που είδα. Ευχαριστούμε πολύ. Γιατί είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο ο χορός και κράτησε πάρα πολύ ωραία πλάτη, πολύ σωστά χέρια. Πάρα πολύ αυτή την εβδομάδα. Κάναμε, ίσως αυτή την εβδομάδα, κάναμε τις περισσότερες πρόβες που έχουμε κάνει από την αρχή του dancing. Δηλαδή, μέχρι που η Δώρα πήρε τα παιδιά και πήγε στο χωριό Σαββατοκυριακό. Δεν θα πω, κύριε Τσαλίκη, Γιώργο μου, δυστυχώς εγώ τουλάχιστον δεν το είδα. Ξέρεις κάτι όμως, επειδή δίχασε στην Κριτική Επιτροπή, θέλω να μιλήσει λίγο και η Γκαλένα να δούμε τι γίνεται. Και εγώ κατά κάποιο τρόπο διαφωνώ. Με ποιον με την ώρα, γιατί. Ειδικά με το Γιάννη. Με το Γιάννη, έτσι. Ότι δεν ήταν καθόλου καλός ή δεν ήταν ο χορός του. Ότι δεν έχει εξελιχθεί. Δεν έχει εξελιχθεί, ειδικά αυτό. Εγώ θεωρώ ότι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και ήταν πάρα πολύ καλός αυτό το χορό. Και ειδικά στη χορεογραφία, σαν να έβλεπα και τα σπαθιά όπως χορέψανε. Δηλαδή και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο με το σώμα σου και με τις κινήσεις των χεριών σου να δείξεις τις ιδιαιτερότητες της μουσικής και η στάση του. Και πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω. Πού είναι το πρόβλημά του. Είναι. Γκαλένα Βελίκοβα. 7. Αλέξης Κοστάλας. 6. Κάτια Δανδουλάκη. 6. Γιάννης Λάτσιος. 6. Φωκάς Ευαγγελινός. 7. Σύνολο 32 βαθμοί. Εντάξει, πολύ κακό για το τίποτα. Περίμενα ότι θα ξαναδούμε τεσσάρι με αυτά που άκουσα. Λες, ε. Ρε, Γιώργο, εντάξει. Πολύ καλά πήγαμε. Κοίταξε, είναι ένα παιχνίδι. Ναι. Το βασικό είναι να γινόμαστε κι εμείς καλύτεροι και να πέφτουν αβέρτα τα μηνύματα. Ρίξε, κάνε παιχνίδι. Πάρτε και κάνε παιχνίδι. Παρακαλώ πολύ, Χ14. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ για μας και για σας και σίγουρα και για την κριτική μας επιτροπή. Θα είμαστε καλύτεροι την επόμενη εβδομάδα. Θα είναι καλύτεροι την επόμενη εβδομάδα, αν είναι εδώ την επόμενη εβδομάδα. Επομένως, ψηφίστε για να είναι εδώ. Και πόσο? Χ14! Χ13, παιδιά. Λοιπόν, σας... Χ14, Χριστιανέ μου! Τι είπα, καλέ. Τη Βάσια, την Τριφύλη, πολλά φιλιά, το 13 είπα. Αχ, κύριε Τριφύλη, να! Μου λείπει τόσο πολύ.